Έχεις αποφασίσει για το τιμολόγιο χρώμα. Όχι, τρώμα. επειδή είμαι από τις Είσαι αναποφάσεις τους, ναι. έκανα αυτό το οποίο κάνει και ο κύριος Κυλακάκης. Τι κάνει ο κύριος Κυλακάκης; είπε, θα εγώ θα μείνω στο πράσινο. Έτσι Πράσινο. Είπε. Πράσινο, ε, ωραία. πράσινο να ή το πράσινο. κίτρινο ή το σταθερό μπλε. Ακριβότερο, αλλά ναι. σταθερό μπλε. Έλατε, θα δούμε τώρα. Λοιπόν, για να μα λίγο τι απορίε. Καλημέρα, βεβαίω. Ο κύριο Νικίδα Μακρύδη, ενεργειακό σύμβουλο. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Έλατε λίγο πιο κοντά μα, κύριε Μακρύδη, έτσι να τα, να, να, να τα πούμε λιγάκι. Λοιπόν, Γιατί σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Mm -hmm. Είναι η μέρα στην οποία τι θα δούμε. Ανακοινώνεται τα τιμολόγια ρεύμα για το μήνα Φεβρουάριο. Yeah. Είναι. Νομίζω ότι όλοι το περιμένουμε με αγωνία για να δούμε τελικά πού θα καθίσει. Πιο κοντά τώρα ναι. στην, στην, στην κανονική λειτουργία τη αγορά, να δούμε αν έχει αρχίσει να λειτουργεί ο ανταγωνισμό. Και, αν και αν υπάρχουν πληροφορίε ότι θα είναι και λίγο πιο φθηνά. Uh -huh. Γιατί αυτό ακούγεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Ε, αναμένουμε να έχουμε φθηνότερα, σε φθηνότερα επίπεδα τις τιμές. Ναι. Τα πράσινα τιμολόγια υπολογίζονται στις τιμές του Ιανουαρίου και του Δεκεμβρίου. Επειδή τιμές του Ιανουαρίου έχουν κλείσει χαμηλότερα. Ελάτε λίγο πιο κοντά μας. Ε, αναμένουμε να είναι φθηνότερες. Οπότε από τα 48,61 ευρώ το, για τις 300 κιλοβατόρες, μια μέση κατανάλωση από τον Ιανουάριο, ε, παίζει να ε, Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια τιμή γύρω 41 ευρώ για τα ποσά. Αυτό πράσινο... εδώ είναι νομίζω αυτό το οποίο πρέπει να δούμε, να, να το δείξουμε. Ναι. Στο πράσινο έχει πέσει το πάρα πολύ μεγάλο μέρο των ελληνικών οικοκυριών. Εδώ ναι. δεν είναι. Ναι. Το πράσινο δεν είναι. Ναι, αυτό είναι το φθηνότερο πράσινο. Λοιπόν, εδώ τώρα λοιπόν, μέχρι τώρα, μεσοσταθμικά θα λέγαμε ότι πληρώναμε 0,15 και 3 την κιλοβατόρα. Αυτό τώρα θα πέσει, σύμφωνα με τι εκτιμήσει, ναι. στο 0,13. Δύο λεπτά και κάτι. Ναι. κάτω. Ναι. Δεν είναι άσχημα. Όχι, αυτό είναι το φθηνότερο και περιμένουμε για τα πράσινα να ανακοινωθούν και οι εκπτώσει. Γιατί μαζί με τι τιμέ ανακοινώνονται και οι εκπτώσει και που εκπτώσεις. μπορεί να φέρουν αλλαγέ. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι μια καλή αποκλιμάκωση. Εάν πάμε στο κίτρινο, το οποίο είναι επίση ε, αυτό το οποίο έχουν όσοι έχουν έξυπνου μετρητέ. Όχι, όχι, το κίτρινο δεν υπάρχει κάτι. Το κίτρινο είναι αυτοί που έχουν επιλέξει ε, κάτι άλλο. Φύγανε κάπου αλλού. Δεν μείνανε στο πράσινο. Και πάμε. Ε... Τιμέ. Από τα 39 ευρώ στα 35, πλησιάζουμε τα 11 λεπτά, γιατί τη μέση του Φεβρουαρίου που υπολογίζονται τα κίτρινα τιμολόγια τα περισσότερα, θα είναι ακόμα φθηνότερε του, Άλαι. του Ιανουαρίου. Και το μπλε ποιο είναι. Το μπλε είναι το τελευταίο, το φθηνότερο μπλε αυτή τη στιγμή. Μένει σταθερό, αυτή είναι και η δουλειά του. Περίπου στα... να είναι... Ναι, ναι, είναι... κλειδωμένο. Ναι, είναι, η δουλειά του είναι αυτή, να είναι πάντα το ίδιο. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Ναι. Επειδή το συζητάγαμε με τη Βίκη και μαζί μα Μεταξύ μα δεν βγάζαμε ακριβώς. Ωραία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε εσείς αν αυτή τη στιγμή είμαστε έξυπνοι ή κορόιδα αν πάμε να κλειδώσουμε τιμή για τον επόμενο χρόνο και αγοράσουμε ε, ρεύμα στα 15 λεπτά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κάτω από τα 15 λεπτά ε, είναι μια καλή τιμή κάποιο για να κλειδώσει το, το ρεύμα. Τα 15 είναι πολλά. Ε, όχι ακριβώ. Περιμένουμε ίσω να, επειδή ε, αναμένονται πτώση των τιμών mm -hmm. και κάποιε αλλαγέ ανάμεσα με τα μπλε τιμολόγια, υπάρχει και περίπτωση να βρεθούν και χαμηλότερε τιμέ ε, ε, νωρίτερα. Αλλά τι γίνεται, κάποιο που θα είναι στο κίτρινο ή στο πράσινο τιμολόγιο θα πρέπει να ελέγχει τι τιμέ τις, ε, κάθε τρει-τέσσερι μήνε. Γιατί μπορεί ο παροχό να αλλάξει πολιτική, ε, να κάνει κάποιε αυξήσει χωρί να καταλάβει. Ενώ όταν είναι στο μπλε, σταθερό, δεν χρειάζεται για ένα χρόνο να κάνει κανένα έλεγχο. Μπορεί να αυξηθεί και περισσότερο δηλαδή από το μπλε. Ναι, γιατί η, τιμή των ε, τιμολογιών των μεταβλητών δεν ακολουθούν την ε, ε, τη τιμή τη χοντρική. Υπάρχουν άλλε μεταβλητέ όπω η έκπτωση. Μπορεί ενώ η τιμή τη χοντρική να πέφτει, ε, το τιμολόγιο του να αυξηθεί. Για μπορεί, τα να έκπτω... πάροχος πάροχος. Μέσα, μπορεί να, σε βάλει ο πάροχος μέσα, μπορεί να σε βάλει ο πάροχο μέσα με ένα συγκεκριμένο ποσοστό έκπτωση, ναι. το οποίο στην πορεία να το μειώσει ω ποσοστό έκπτωση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εσένα θα ανέβει το κόστο σου και α πέφτουν οι, οι διεθνεί. Ακριβώ. Και εσύ δεν μπορεί να παρακολουθεί. Κάποιο που δεν θέλει να παρακολουθεί τι τιμέ και τα επίπεδα εκπτώσεων όλων των παρόχων και τον δικό του, μπορεί να πάει σε ένα, μετα... σε ένα μπλε και να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Όσο πιο κοντά είναι. Ε, νομίζω φτάσαμε μια πολύ καλή τιμή στα σταθερά τιμολόγια. σω πέσουμε και λίγο παρακάτω, αλλά είναι κάτι πολύ Έχουμε γλύτερο. και μια πρόβλεψη τιμής, μέση τιμή μέσα τιμή ημερήσια αγορά. Να δούμε ναι. την επόμενη κάρτα. Ναι, αυτό είναι μια εικόνα που μπορούμε να δούμε πώ θα κινηθεί το. Το 24. 24. Αυτό είναι ένα μήνα, έτσι. Ναι, ναι. Βλέπουμε, ναι. ναι, Βλέπουμε, αυτή δεν είναι ακριβώ. Είναι ένα μέρο τη μισή χοντρική. Mm -hmm. Είναι τώρα. Βλέπουμε ότι ε, μέχρι τα μέσα του χρόνου εκτιμάται ότι θα υπάρχουν μια πτώση. Ε, όσο πάμε προ το τέλο του χρόνου, εντάξει, είναι πιο επισφαλέ να κάνουμε προβλέψει. Αλλά σίγουρα το 24 θα κινηθεί σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδο από το 23. Εδώ βλέπω, εγώ που είμαι τσιφούτη καρμύρης και θέλω να κερδίσω ναι. κερδίζω από τα πάντα, βλέπω το εξή. Ενώ ξεκινήσαμε από τα 93 ευρώ. Ναι. Και θα πάμε περίπου στα 84 ε, έχουμε πάει περίπου στα 84, πρόβλεψη διεθνού τιμή. Ναι, ναι, ναι. Το δεύτερο. Εδώ, μα λέτε εσεί ότι σχεδόν μέχρι το Μάη η τιμή του ρεύματο θα κατηφορίζει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό γιατί να μην το επωφεληθώ, μένοντα το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο αλλάζει η, η, η τιμολόγησή του κάθε μήνα. Ε, το πράσινο με το κίτρινο δεν έχει καμιά διαφορά. Ναι. Αν ε, ουσιαστική, αν μείνετε σε ένα από τα δύο, θα, θα υποφεληθεί πτώσει. Και μετά, πλησιάζοντα προ το χειμώνα πια που ανεβαίνουν ξανά οι τιμέ, αυτό δεν είναι το... η, η, η πρόβλεψη ναι. ότι και η συνήθεια. Ναι. Συνήθω μετά το καλοκαίρι. Αρχίζουμε τα, και Τα σταθερά προγράμματα που είναι διαθέσιμα κάθε φορά προσαρμόζονται και στι τιμέ. Προφανώ, αν κάποιο πάει να κλείσει τιμή προ το τέλο του χρόνου και μείνουν αυτέ τι τιμέ και το 25 οι προβλέψει είναι μεγαλύτερε, θα, θα υπάρχουν και αυξημένα σταθερά. Θα χάσει. μην το καθυστερήσουμε νομίζω πολύ Άλυστο. ακόμα. Λοιπόν, εγώ απλά να πω ότι ο κύριο Νίκα Μακρύβη είναι νικήτα Μακρύβη, είναι γενικό σύμβουλο του αλλάζορεύμα.gr. Yeah, yeah. Αλλάζορεύμα.gr αφή... είναι το site το οποίο διαχειρίζεται ο κύριο Μακρύβη και στο οποίο μπορείτε να βρίσκετε συμβουλέ για το τι μπορείτε να κάνετε με αυτά τα χρωματάκια τα οποία έχουν μπει στην, <laughs> στη ζωή μα. Από την αρχή τώρα είναι καλύτερα, είναι πιο κατανοητά. Στην αρχή δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Σα τα έλεγε ο Σκυλακάκη. <laughs> ε, να ρωτήσω κάτι. Ε, είπατε ότι εκεί έχετε, έχετε ας πούμε τεστ. Ε... test Τεστ price. Ναι. ναι ο, 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 όλων των, τον παρόχων. Ναι, ναι. Μάλιστα. Με βάση Αυτήν... αυτέ τις προβλέψεις που είδαμε. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Ναι. Είναι χρήσιμο να το έχει κανεί. Σα ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. πολύ. Γεια σας.